Λοιπόν, καλησπέρα. Από το πρώτο απογευματινό session, το οποίο έχει τίτλο Methods and Practices of Participation in Community Engagement and Empowerment. Έχουμε τέσσερις παρουσιάσεις. Ξεκινάμε με τον Νίκο Αναστασόπουλο και την παρουσίαση του με τίτλο Participation as a Method and its Teaching. Καλησπέρα σας. Πήρα την αφορμή από την διοργάνωση αυτού του συνεδρίου για να κάνω ένα είδος αναστοχασμού σε σχέση με ένα μάθημα το οποίο διδάσκω από το 2015 στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι ένα μάθημα μεταπτυχιακό που ξεκίνησε το 2015 και συνεχίζεται για 6 συναπτά χρόνια. Είχα γυρίσει μετά από ένα διάστημα απουσίας δημιουργικής σε σχέση με ιδρύματα του εξωτερικού εκείνη τη χρονιά και ήμουν γεμάτος από ιδέες και υλικό, το οποίο τροφοδότησε αυτήν την παρουσίαση που θα σας κάνω. Αν ξεκινήσει βέβαια και... Εντάξει. Και πάνω... Το μάθημα αυτό στήθηκε πάνω στη διερεύνηση τριών εννοιών, που είναι η οικολογία, η βιωσιμότητα και η συμμετοχή, εστιάζοντας στην περίπτωση της Αθήνας. Το μάθημα είχε στόχο να δει ζητήματα τα οποία παραδοσιακά δεν... τους δίνεται η προσοχή ίσως που θα ήθελα ή θα περίμενα από τον κορμό των μαθημάτων. Απευθυνόταν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και πρέπει να πω ότι έχω την χαρά για το ότι πολλοί από αυτούς που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα συμμετέχουν και στο συνέδριο ως παρουσιαστές πλέον. Ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε το μάθημα ήταν ότι δοκιμάσαμε να κάθε φορά να ενσωματώνεται μέσα σε μία περιοχή της πόλης η οποία είχε επιλεγεί διότι υπήρχαν συγκεκριμένα φλέγοντα ζητήματα και ευκαιρίες ενδεχομένως για να εργαστούμε και να συνεργαστούμε σε αυτήν την περιοχή. Πρώτη τέτοια περίπτωση μελέτης ήταν η πλατεία Βικτωρίας. Το μάθημα έγινε για 2 χρόνια εκεί, σε συνεργασία με το Victoria Square Project, ένα project για το οποίο υπήρχαν παρουσιάσεις, τουλάχιστον μία που ξέρω εγώ, που έγινε χθες, ενδεχομένως και άλλες. Το μάθημα είχε έναν χαρακτήρα συνεργασίας με το ίδιο το Victoria Square Project. Βγήκαμε στον δρόμο, δημιουργήσαμε πειραματικές δράσεις. Πολλές από αυτές φυσικά ήταν οι δράσεις που το ίδιο το Victoria Square Project είχε αναλάβει, όπως την δημιουργία του υπαίθριου κινηματογράφου στην Οδό Ελπίδος και διάφορες άλλες δράσεις με κοινότητες προσφύγων στην περιοχή. Πάγια τακτική για το μάθημα είναι να υπάρχουν πάντα συνεργάτες και προσκεκλημένοι ομιλητές. Και την δεύτερη χρονιά υπήρχε και ένα, μέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε, υπήρχε και ένα μικρό σχεδιαστικό project, το οποίο αν και μικρό ήταν αρκετά φιλόδοξο, βασιζόταν στην ιδέα του φαγητού ως στοιχείο κοινωνικός πυκνωτής και όλα αυτά συμπυκνώθηκαν στην ιδέα ενός τροχύλατου που βλέπετε εδώ να εξηγείται στη μελέτη, το οποίο κατασκευάστηκε και βγήκε πράγματι στην πόλη.
Στο δεύτερο στάδιο το μάθημα μετακόμισε στην Ακαδημία Πλάτωνος με αντίστοιχες στοχεύσεις, με πυρήνα το συνεργατικό καφενείο της Ακαδημίας Πλάτωνος, πάλι με παρουσιάσεις, δράσεις και συνεργασίες ανάμεσα σε άλλες με τη Σχολή Αρχιτεκτώνων της Μασσαλίας, που έκαναν εκείνη την εποχή κάτι ανάλογο στην περιοχή. Βρήκαμε την δυνατότητα να φιλοξενήσουμε την παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών στο community, που έχει ενδιαφέρον ως σύλληψη και δομή ενός συνεργατικού κοινωνικού χώρου στο κέντρο της Αθήνας. Και εκτός των άλλων, εκεί έκανε και το ντεμπούτο του το τροχήλατο που σας έδειξα προηγουμένως. Επόμενη χρονιά, δυστυχώς, το 2020, μας πρόλαβε η καραντίνα και έτσι το μάθημα, βεβαίως, αντί να βρίσκεται μέσα στην πόλη, βρέθηκε μέσα σε ένα διαδικτυακό σύμπαν. Ωστόσο, εκμεταλλευτήκαμε αυτήν τον περιορισμό, τον είδαμε ως ευκαιρία και έτσι δώσαμε έμφαση στις αναδυόμενες πρακτικές ομάδων αρχιτεκτώνων μιας νεότερης ηλικίας που δρούν αυτή τη στιγμή σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Έγιναν τέτοιου είδους παρουσιάσεις που κορυφώθηκαν με μία μίνι ημερίδα που ήταν το Voices of Architects Collectives, με συμμετέχοντες από την Μασσαλία, την Ισπανία, το Εκουαδόρ και την Ελλάδα. Υπάρχει ένα βίντεο για την συγκεκριμένη παρουσίαση που, αν ενδιαφέρεστε, μπορώ να σας στείλω τον σύνδεσμο, να το δείτε ολόκληρο. Την περασμένη χρονιά, η οποία ήταν η δεύτερη χρονιά της καραντίνας, αποφασίσαμε να μελετήσουμε κάτι που είχε τη δυνατότητα να μελετηθεί και εξ αποστάσεως και από κοντά, δεδομένου του ότι ήμασταν σε ανοιχτούς χώρους. Δουλέψαμε σε σχέση με τις εξάρσεις της Αθήνας και είδαμε τις περιπτώσεις του Λυκαβητού, του Λόφου Φιλοπάπου και του Λόφου Στρέφη, πάλι με πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών. Είναι αυτές που βλέπετε εδώ. Δεν μπαίνω στην διαδικασία για λόγους χρόνου να εξηγήσω για κάθε μία από αυτές τις συνεργασίες με προσκεκλημένους ομιλητές. Αυτό όμως στο οποίο θα σταθώ για λίγο είναι ένα διαδικτυακό εργαστήριο το οποίο έγινε στα πλαίσια του μαθήματος, αλλά κυρίως στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος, το οποίο είμαι επιστημονικός υπεύθυνος, ονομάζεται SOFIA, που είναι τα αρχικά των Social Platform for Holistic Impact Assessment, το οποίο πάλι έχει ένα κεντρικό πυρήνα η συμμετοχή σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο έχει συγκροτηθεί. Κάθε ένας από τους συνεργάτες σε αυτό το πρόγραμμα, που ήταν 7 από 7 διαφορετικές χώρες, είχε αναλάβει να δουλέψει σε σχέση με μία περίπτωση μελέτης. Η δική μας ήταν ο Λόφος Φιλοπάπου. Είδαμε το Λόφο Φιλοπάπου και καλέσαμε σε αυτό το εργαστήριο που έσπασε και έγινε σε 2 διαφορετικές ημερομηνίες. Είχε μέρος Α και μέρος Β. Τόσο θεσμικούς όσο και μη θεσμικούς φορείς που ήρθαν για πρώτη φορά στο τραπέζι, αν θέλετε, να συνομιλήσουν. Χρησιμοποιήσαμε μία κοινωνική τεχνολογία που ονομάζεται Future Workshop, που είναι μία τεχνολογία οραματισμού και το εργαστήριο έτσι ονομάστηκε Λόφος Φιλοπάπου 2031. Προσπαθήσαμε να αρχίσουμε να φανταζόμαστε πώς θα μπορούσε να είναι ο Λόφος σε μία ιδανική κατάσταση που θα συμφωνούσαν όλοι, θα υπήρχε μία συνένεση σε 10 χρόνια από τώρα. Βλέπετε αποσπάσματα από την διαδικασία και τους συμμετέχοντες.
όπου όπως είπα εκπρόσωποι ήταν από το Υπουργείο Πολιτισμού, από τον Δήμο, από διάφορους φορείς και το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στο Zoom και στο Miro. Υπήρχαν breakout rooms με συντονιστές από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του μαθήματος. Και κάπου εδώ θα τελειώσω την σύντομη αυτή παρουσίαση, διότι τελειώνει και ο χρόνος μου. Θα τον υπερβώ με 2 λεπτά, αν μου επιτρέψετε. Λέγοντας ότι δίνει το μάθημα ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατανόηση τόσο των χωρικών όσο και των κοινωνικών συνθήκων που ευνοούν την συμμετοχή. Και εδώ απλά δίνω ορισμένα παραδείγματα σε σχέση με αυτά τα θέματα. Το πώς, ας πούμε, μπορούμε να συνεννοηθούμε και πώς μπορούμε μέσα από μία μεθοδολογία να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε σχέση με ένα αντικείμενο που είναι προς συζήτηση. Όλα αυτά δεν είναι αυτονόητα και γι' αυτό θα τελειώσω με κάποια ερωτήματα σε σχέση με αυτά. Αυτό που βλέπετε είναι η, νομίζω, γνωστή στους περισσότερους κλίμακα της συμμετοχής της Sherry Arnstein, που τοποθετεί σε διάφορες βαθμίδες το επίπεδο συμμετοχής που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους. Έχω την εντύπωση ότι ως κοινωνίες, δεν θα το εξειδικεύσω στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά γενικά νομίζω ότι βρισκόμαστε κάπου ανάμεσα στα 3 πρώτα, στις 3 πρώτες βαθμίδες, που είναι η χειραγώγηση, η θεραπεία και η πληροφόρηση. Ο στόχος είναι, αν τα καταφέρουμε, να ανέβουμε σε αυτό το επίπεδο, που είναι το επίπεδο της συνεργασίας, του partnership, της έννοιας του συνεργάτη και του delegated power, που είναι η κατανομή ευθυνών και πρωτοβουλειών. Τελειώνω με κάποιες ερωτήσεις που νομίζω ότι μπορεί να είναι τροφή και για συζήτηση στο τέλος. Μπορεί η συμμετοχή να αποτελέσει αντικείμενο εκπαίδευσης? Είναι κεντρικό ερώτημα στο ίδιο το μάθημα. Αν με ρωτήσετε, δεν εκπαιδεύτηκα σε τέτοιες διαδικασίες όσο εγώ ήμουν φοιτητής. Νομίζω ωστόσο πως ναι, μπορεί να εκπαιδευτεί και μάλιστα θα έλεγα ότι πρέπει. Γιατί πρέπει να μας αφορά η συμμετοχή πριν από τον συμμετοχικό σχεδιασμό? Αυτό είναι μια ερώτηση που κυρίως απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, επειδή βιαζόμαστε να πάμε στον συμμετοχικό σχεδιασμό χωρίς ενδεχομένως να έχουμε καταπιαστεί με την έννοια της συμμετοχής γενικότερα. Θα τελειώσω με μια εικόνα από μια ομάδα αρχιτεκτόνων, από αυτές τις κολεκτίβες που είναι αγαπημένες μου και συνεργαζόμαστε. Είναι η Alborde από το Εκουαδόρ, οι οποίοι κάπου έχουν αυτή τη διακήρυξη που είναι «We are what we do», είμαστε αυτό που κάνουμε. Είναι μια ερώτηση και μια διακήρυξη με τη μορφή ερώτησης προς όλους μας. Μια ευκαιρία για να αναρωτηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας στην καθημερινότητα, την εμπλοκή του αρχιτέκτονα στο κοινωνικό πεδίο, την οργάνωση του ρόλου, της εργασίας και της διαδικασίας της παραγωγής, του σχεδιασμού στα πλαίσια των αρχιτεκτονικών πρακτικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο για την παρουσίαση. Περνάμε στη συνέχεια στην Μιλία Χρονοπούλου, ωραία, που θα μας κάνει την παρουσίαση με τίτλο «Ontologies of Participation from Assignment to Habitation». Κόστο ένα λεπτό να βρω την παρουσίαση.
Καλησπέρα και από μένα. Έχω λίγο άγχος, να με συγχωρήσετε γι' αυτό, τρέμει η φωνή μου κτλ. Λοιπόν, η υπόθεση εργασίας που θα σας παρουσιάσω σήμερα προέκυψε ως απόρρια της ερευνάς μου που αφορά τις διαφορετικές ενοιολογικές και οντολογικές προσεγγίσεις, τις διαπαφές του φυσικού και ανθρώπινου στοιχείου και το πώς αυτές αποτυπώνονται σε διαφορετικούς χωρικούς σχηματισμούς και νοηματοδοτήσεις του χώρου. Έχοντας ερευνήσει αυτά τα σχήματα χώρου και με την παραδοχή ότι αυτός δομείται από και δομεί υποκειμενικότητες, εκκίνησα μία υπόθεση έρευνας για το πώς αυτές οι συμβολικές εγγραφές συμβάλλουν στη διαμόρφωση ετερόκλητων υποκειμένων, που φέρνουν σχετικές διαφορετικές αντιλήψεις για την έννοια της συμμετοχής στις κοινές διαδικασίες εν γέννη και στη διαχείριση και το σχεδιασμό του χώρου υπό τη συνθήκη της κλιματικής κρίσης συγκεκριμένα. Η υπόθεση αυτή διερευνάται μέσω του παραδείγματος της οροσειράς των αγράφων, στην οποία παρατηρούνται διακριτές προσεγγίσεις σχηματισμού ενός τοπίου διαπαφής του φυσικού και ανθρώπινου στοιχείου, μέσα από διαμετρικά αντίθετες οπτικές της έννοιας της συμμετοχής. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ίσως την ισχυρότερη κρίση των ημερών μας. Μια κρίση παγκόσμιας εμβέλειας που αντικατοπτρίζεται σε πλήθος παραγόντων της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Το περιβαλλοντικό ζήτημα στη σύγχρονη εποχή, τόσο ερευνητικά όσο και θεσμικά, προσεγγίζεται ως επιτοπλίστων μέσα από ένα μηχανισμό αφαίρεσης που αντικατοπτρίζεται στον κυρίαρχο μύθο της ανθρωπόκαινου εποχής ή πιο πρόσφατα της ανθρωπόπαυσης, ένας ορισμός που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στην περίοδο των παγκόσμιων περιορισμών της πανδημίας. Ο όρος ανθρωπόκαινος που έχει αναλυθεί εκτενώς στο έργο θεωρητικών όπως ο Μπρούνο Λατούρ και η Ντόνα Χάραουεϊ, καθώς και οι χάρτες των αποτελεσμάτων της ανθρωπόπαυσης που συντάχθηκαν και προβλήθηκαν ευρέως στην περίοδο της καραντίνας, συμβάλλουν στην αναγωγή του ανθρώπινου είδους σε ένα γεωλογικά και οικολογικά κρίσιμο παράγοντα, αποδίδοντας ταυτόχρονα στην ευρία έννοια του ανθρώπου την ποιότητα ενός συνεκτικού, ολοποιητικού και συνεπούς πολιτικού υποκειμένου, που δύναται να φέρει ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση του πλανήτη. Η ανθρωπόκαινος, πέρα από εργαλείο απόκρυψης των συστημικών, οικονομικών και πολιτικών διαδικασιών που διαμορφώνουν το γεωλογικό αποτύπωμα, αποτελεί εργαλείο εκβιασμού δύο πολύ κρίσιμων παραγόντων στη θεσμική διαχείριση κρίσεων, την ενοχή και τη συνένεση. Η αναγωγή του ανθρώπινου είδους σε φορέα ατομικής ευθύνης για την περιβαλλοντική κρίση φαίνεται πως λειτουργεί κατά τη στοιχεία της κρίσης χρέους, παράγοντας την υποκειμενικότητα του ενοχικού οικολόγου που συμπορεύεται με αυτήν του χρεωμένου ανθρώπου που διάγνωσε ο Λαζαράτος στη διαχείριση των οικονομικών κρίσεων. Συνακόλουθα, οι τύψεις που εκπορεύονται από την ατομική ευθύνη για την κλιματική κρίση αποσυλλογικοποιούν τους μηχανισμούς ανάσχεσης του περιβαλλοντικού προβλήματος, στρέφοντας τα υποκείμενα σε ατομικές περιβαλλοντικές συνήθειες, ενώ ταυτόχρονα εκβιάζουν μια ευρεία, απολύτικη, διακομματική και άκρητη συνένεση στη θεσμική διαχείριση του περιβαλλοντικού ζητήματος. Η δόμηση της υποκειμενικότητας μέσα από το μύθο της ανθρωπόκαινου αποτέλεσε την αφετηρία για τη διατύπωση της υπόθεσης ότι διαφορετικές πλέξεις μεταξύ του κυρίαρχου διπόλου φύση και άνθρωπος παράγουν διαφορετικά υποκείμενα που συμβάλλουν στη δημιουργία διαφορετικών πεδίων και χώρων δράσης μέσα από ετερόκλητες προσεγγίσεις της έννοιας της συμμετοχής. Μεθοδολογικά, λοιπόν, και βάσει τη προαναφερθή σα αφορμή, η έρευνα αυτή εκτελείται σε τέσσερα στάδια. Σε πρώτο χρόνο, πραγματοποιείται μια ανάγνωση των διαφορετικών οντολογικών συστημάτων που δομούν τη διαπαφή φυσικού και πολιτιστικού στοιχείου, σε μια άμεση σχέση με το σύστημα παραγωγή τη εναντίωσης σε αυτό. Στη συνέχεια και σε μια αμφίδρομη σχέση του δεύτερου και τρίτου επίπεδου ανάγνωση, ερευνώνται οι τρόποι με του οποίου τα υποκείμενα που παράγονται από την πρωτογενή έρευνα των οντολογικών συστημάτων διαπλέκονται με ετερογενείς χωρικότητες αλλά και επανακαθορίζονται από αυτές. Τέλος, εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους τα υποκείμενα αυτά αντιλαμβάνονται την έννοια της συμμετοχής και της δράσης στην παραγωγή του εκάστοτε χωρικού σχηματισμού. Η αναζήτηση του χωρικού πεδίου έρευνας αποτέλεσε μια σύνθετη διαδικασία, καθώς όπως προαναφέρθηκε, η κλιματική κρίση αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο που εκκινεί στρατηγικές σχεδιασμού και συμμετοχικότητα σε μια οικουμενική κλίμακα. Παρ' όλα αυτά, η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στο ελληνικό παράδειγμα, καθώς σε αυτό απαντούνται ενδιαφέρουσες συνιστώσεις που δημιουργούν ξεχωριστές συνθήκες στην προσέγγιση του θέματος. Αναφέρω κάποιες από αυτές επιγραμματικά, όπως η οικονομική κρίση και το αφήγημα της ατομικής ευθύνης που παρουσιάζεται έντονα στο ελληνικό παράδειγμα, διαμορφώνοντας το σύγχρονο ενοχικό υποκείμενο, αλλά και οι εντυνόμενες στρατηγικές χωροταξικής αναδιάρθρωσης που προωθούνται στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης. Περνώντας από τη μεγάλη κλίμακα της επιλογής της χώρας που διεξάγεται η έρευνα, στη μικροκλίμακα της επιλογής συγκεκριμένων πεδίων με ορισμένες ποιότητες, δημιουργήθηκε ένας ακόμα προβληματισμός, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται έντονες ανακατατάξεις και ανασχεδιασμοί των ελληνικών τοπίων, τόσο σε περιαστικό όσο και σε ενδοαστικό επίπεδο, οθώντας στην επιλογή μιας πληθώρας τοπίων με διακριτές ιδιαιτερότητες. Σε αυτή την εισήγηση, επιλέξαμε να προσεγγίσουμε το θέμα μέσα από την περίπτωση των αγράφων, όπου αποτυπώνονται τόσο θεσμικές προτάσεις παρέμβασης που μετασχηματίζουν τα άγραφα σε ένα φαινομενικά καταλυτικό πεδίο επίλυσης του περιβαλλοντικού ζητήματος και επικαλούνται μια συμμετοχή με όρους συνένεση στα επιβαλλόμενα σχέδια, όσο και από τα κάτω κινητοποιήσεις που αναγνωρίζουν στα άγραφα το υποκείμενο φύση, με το οποίο οφείλουν οι κοινότητες να συνδιαλλαγούν, επανακαθορίζοντας την έννοια και τις διαδικασίες της συμμετοχής. Ακολουθώντας τα μεθοδολογικά στάδια διερεύνησης, το πρώτο επίπεδο μελέτης του πεδίου περίπτωσης των αγράφων αφορά στις χωρικές μεταβολές που υφίσταται η περιοχή και στο πώς αυτές επικαλούνται διαφορετικές νοηματοδοτήσεις της διαπαφής φυσικού και πολιτιστικού στοιχείου. Σε μια πρώτη υπόθεση, λοιπόν,
που πηγάζει από τη βιβλιογραφική μελέτη της περιοχής των αγράφων, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ξεχωριστούς οντολογικούς σχηματισμούς που καθορίζουν τα επόμενα στάδια μελέτης. Ο πρώτος έγκυται στην κήρυξη της περιοχής ως προστατευόμενη περιοχή Natura, δημιουργώντας την εικόνα της απάτης προστατευόμενης φύσης. Αυτή είναι η ολογική προσέγγιση του πεδίου, δημιουργεί δύο διακριτές σφαίρες του φυσικού και πολιτιστικού, που φαινομενικά δεν βρίσκονται σε διάδραση, αλλά αφήνονται να λειτουργήσουν αυτόνομα. Αυτή η ανάγνωση όμως αποκρύπτει τις μεταβολικές ροές οξυγόνου από το απάτη του φυσικό πεδίο στο πολιτιστικό και τις συνακόλουθες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις αυτής της αόρατης διάδρασης. Αυτές οι προεκτάσεις γίνονται πιο εμφανείς στον δεύτερο οντολογικό σχηματισμό, που δημιουργείται με την χωροταξική αναδιάρθρωση της περιοχής και τη μετατροπή της σε πεδίο επενδυτικού ενδιαφέροντος για κατάσταση ολικών εργοστασίων και άλλων ΑΠΕ. Σε αυτό το χωρικό σχηματισμό συνυπάρχουν οι έννοιες προστατευόμενης φύσης με τη φύση μπαταρία, δημιουργώντας ξεκάθαρες συνδηλώσεις διάδρασης του φυσικού και πολιτιστικού στοιχείου σε επίπεδο ροών ενέργειας, αποδίδοντας στο φυσικό τοπίο μια ποιότητα του τοτέμ και δημιουργώντας διαπαφές εξομοίωσης φυσικού και πολιτιστικού υπέρ του δεύτερου. Ο τρίτος συντολογικός σχηματισμός που παρατηρείται στην περιοχή πηγάζει από τα κινήματα αντίσταση στην πράσινη ανάπτυξη, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο και δημιουργούν εφήμερες νοηματοδοτήσεις του χώρου, ως μια περιοχή κατοίκησης όπου ο άνθρωπος και το φυσικό στοιχείο συνδιαλέγονται, σαν δύο υποκειμενικότητες που ναι, μεν διατηρούν την αυτονομία τους, αλλά παράλληλα δομούν ένα διαδραστικό οικοσύστημα, ένα συμπήμα φυσικού και πολιτιστικού. Η νοηματοδότηση του φυσικού στοιχείου σε ένα τοτέμ κατ' εικόνα του πολιτιστικού στοιχείου και στην υπηρεσία διάσωσής του ανταποκρίνεται σε μια εξευγενισμένη και εργαλειοποιημένη φύση στην υπηρεσία του ανθρώπου, προσδίδοντας έναν ιερό χαρακτήρα σε αυτόν τον σκοπό. Η ανάγκη μετατροπής της φύσης σε ένα τοτέμ σε συνδυασμό και με την καλλιεργούμενη ενοχή σε σχέση με το περιβαλλοντικό ζήτημα δημιουργεί ενδιαφέρουσες συσχετίσεις μεταξύ του υποκειμένου και του φυσικού χώρου που αντανακλώνται στην έννοια της εκχώρησης του δικαιώματος χρήσης. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από δεδομένα που έχουν προκύψει σε έρευνα πεδίου σε αντίστοιχες περιοχές, όπου συντελούνται χωρικοί μετασχηματισμοί με πρόσημο την πράσινη ανάπτυξη και το ενεργειακό ζήτημα. Χαρακτηριστική είναι η έρευνα πεδίου των Τσίγκανων και Κιντή στα ενεργειακά τοπία της ελληνικής περιφέρειας, όπου μέσα από συνεντεύξεις με τοπικούς φορείς και παράγοντες, αλλά και με κατοίκους των περιοχών, εξήγαγαν το συμπέρασμα ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις, παρά τη θεώρησή τους ως σημαντικές στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αντιμετωπίζονται από τις τοπικές κοινότητες με αμφιθυμία, καθώς γίνουν ζητήματα δικαιώματος στον χώρο και στους φυσικούς πόρους και εμφανίζονται ανταγωνιστικές προς το συμφέρον των κοινοτήτων αλλά και του φυσικού τοπίου. Υπό αυτή την έννοια και λόγω των ελλείψεων που παρατηρούνται στις στρατηγικές δημόσιες διαβούλευσης, το υποκείμενο αντιλαμβάνεται τη συμβολή του στο σχεδιασμό ανάσχεσης περιβαλλοντικής κρίσης ως μια θυσία, εκπορευόμενη από την ενοχή και την ατομική ευθύνη, που μεταφράζεται σε απεμπόληση του δικαιώματός του προς όφελος του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να εξερευνηθούν συμπιτικές λύσεις ενύπαρξης. Η λογική της εκχώρησης που παρατηρείται ως επιτοπλίστων στις θεσμικές στρατηγικές σχεδιασμού με ή χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών σε διαβούλευση, αναπαράγει το δίπολο της φύσης και του πολιτισμού, ουσιαστικά ανακόπτοντας κοινωνικές διεργασίες που θα επιτρέψουν τη διάλυση του νατουραλιστικού προτύπου, που διαπλάθει την κατανόηση του φυσικού στοιχείου σε ένα εξωγενές πεδίο. Αντιπαραθετικά σε αυτή τη συνθήκη και ως μια προσπάθεια ανάκτηση του περιβαλλοντικού δικαιώματος, δημιουργήθηκε μια ακτιβιστική ομάδα εναντίον στην πράσινη ανάπτυξη και συγκεκριμένα στην τοποθέτηση ΑΠΕ στην οροσειρά των αγράφων με το όνομα Save Άγραφα, στα πλαίσια ενός δικτύου αντίσταση στις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα ορεινά τοπία της χώρας. Η ομάδα αυτή επανοικιοποιήθηκε το χώρο των αγράφων μέσα από μια κατασκήνωση που έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2019 και του 2020 στην περιοχή του ορεινού καταφυγίου στην τοποθεσία Καραμανόλη, το οποίο μετατράπηκε σε χώρο δράσης και κατοίκησης, που όμως δεν παρέμεινε εγκλωβισμένη στο οικοδόμημα του καταφυγίου, αλλά διαχειόταν στο φυσικό τοπίο. Έτσι, το ίδιο το βουνό μετατράπηκε σε εφημερό πεδίο κατοίκησης, καθώς στήθηκαν σκηνές και εξωτερικά του καταφυγίου, σε υποδοχέα αλλά και υποκείμενο συνδιαμόρφωσης μέσα από τις συνελεύσεις του βουνού που πραγματοποιούνταν στο φυσικό τοπίο, αλλά και σε πεδίο εξερεύνησης, ένα προς έναν διαμόρφωσης και συμβιωτικής αναπαραγωγής, με παρεμβάσεις όπως η διάνοιξη μονοπατιών, η τροφοσυλλογή ή η διεξαγωγή εργαστηρίων περμακουλτούρας. Στο παράδειγμα της κατασκήνωσης του κινήματος Save Άγραφα, παρατηρείται μια εκ διαμέτρου αντίθετη θεώρηση της έννοιας της συμμετοχής, που πηγάζει από την απάρνηση της ενοχής, την κατανόηση των συστημικών διαδικασιών που καθορίζουν την κλιματική κρίση και από την αμφισβήτηση της κατανόησης της φύσης ως εξωγενή παράγοντα, το TEM, αλλά αντίθετα την απόδοση σε αυτήν της ποιότητας ενός συνομιλούντος υποκειμένου. Η διάσπαση του διπόλου που διαχωρίζει το φυσικό και το ανθρώπινο στοιχείο αντανακλάται σε χαρακτηριστικά των σχέσεων που δομούν και δομούνται στους κοινούς χώρους και τα οποία μπορούμε να διακρίνουμε στο παράδειγμα του Save Άγραφα Camp. Η φύση και ο έτερος άλλος, συνδιαλέγοντας ισότιμα υποκείμενα, μέσα από τους μηχανισμούς της μετάφρασης και του δώρου, ως συστατικά στοιχεία δημιουργίας των υποκειμένων και των χώρων του κοινού, εισάγοντας όμως σε αυτόν τη φύση ως ένα έτερο μη ανθρώπινο υποκείμενο, προσυδειάζοντας την κουλτούρα του Bon Vivir, στην οποία η υποκειμενικότητα χτίζεται σε αρμονία με τον εαυτό, τον άλλο και το φυσικό στοιχείο. Ψήματα αυτής της κουλτούρας μπορούμε να διακρίνουμε στη δράση του κινήματος για τα άγραφα, στη μετάφραση των αναγκών του φυσικού τοπίου που πραγματοποιείται από την κοινότητα μέσα από εκδηλώσεις και παρεμβάσεις που δίνουν φωνή στο υποκείμενο φύση, ή στην άρνηση του προνομίου της ανθρώπινης κυριαρχίας ως ένα δώρο απέναντι στο φυσικό τοπίο.
Παρά το γεγονός ότι αυτή η κινητοποίηση εκφράζεται με εφήμερους τρόπους και με μικρές κλίμακας επεμβάσεις, φαίνεται πως το μοντέλο συμμετοχικότητας που προωθεί μέσω της κατοίκησης αντανακλά νέους τρόπους θεώρησης της φύσης που θα μπορούσαν να απαντήσουν ουσιαστικά στη σύγχρονη περιβαλλοντική κρίση, μεταβάλλοντας την προοπτική και διανοίγοντας πεδία διαλόγου με το έτερο έναντι της αναπαραγωγής διπόλων που μας διαχωρίζουν από αυτό. Η διάσπαση των διπόλων μέσω του Bonvivir και της κατοίκησης θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική προσέγγιση στη διαδικασία συμμετοχής και στις μεθόδους επίλυσης του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής που θα πηγάζουν από συμπιτικά μοντέλα και όχι πράξεις διαχωρισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Με την Κατερίνα Λιόντου. Καλά το λέω, και την Μαρία Παντσίδου. Ωραία. Ναι, ναι, σωστά. Έχουμε... Ωραία, έχουμε και online συμμετοχή. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα μου δώσετε μισό λεπτό να ανεβάσω την παρουσίαση. Ωραία. Άρα θα ανέβει από το Zoom η παρουσίαση, έτσι. Ναι, θα είναι λίγο πειραματικό, οπότε ας δούμε πώς λειτουργεί και αν δεν λειτουργεί καλά θα ανταποκριθούμε λοιπόν, και εμείς αντίστοιχα. Το θέμα που θα μας παρουσιάσουν είναι το Save Epirus, A Preliminary Study of Energy Transitions and Environmentalism in Ioannina Epirus. Λοιπόν. Συγγνώμη. Μπορείτε να μου πείτε τώρα αν βλέπετε την παρουσίαση. Ωραία, ναι, ναι. Να ξεκινήσω. Ναι, Καταρίνα, ξεκινά. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Είσαι εντάξει. Όχι ακριβώς. Τι. Συγγνώμη, γιατί δεν μπορώ να βρω... Δεν βγάζει καλά. Όχι, δεν μπορώ να βρω αυτό που θέλω να πω. Α, οκ. Okay. Δεν γίνεται να κάνω... Θα σας στείλω. Όχι, όχι. Πρέπει να βγω από το screen sharing. Πρέπει να βγω από το screen sharing. Να κάνουμε με αυτό. Ωραία, ωραία. Θα κάνω εγώ, Κατερίνα, θα κάνω εγώ. Οκ. Okay. Ήταν ακριβώς, ναι, ναι. Θα μιλήσω να δεις στο σύντομα. Θα μιλάει και περίμενε στο αρχή, έτσι. Ναι. Oh. Πώς θα αλλάξω, εγώ. Είμαστε έτοιμοι, Κατερίνα, αν μ' ακούς. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ο τίτλος της σημερινής εργασίας είναι «Σώστε την Ήπειρο, μια αρχική αποτίμηση της ενεργειακής μετάβασης και των περιβαλλοντικών κινημάτων στην Ήπειρο». Είμαι η Κατερίνα Λιόντου, είμαι υποψήφια διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Λίτς και η συνάδελφος Μαρία Παντσίδου είναι υποψήφια διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Λάγκαστερ, αν και οι θεματικές μας είναι αρκετά διαφορετικές και οι δύο έχουμε ασχοληθεί αρκετά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, κυρίως μέσα από τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάποια ερωτήματα τα οποία δώσανε την αφορμή για αυτή την παρουσίαση και αυτό που ρωτάμε στην ουσία σήμερα είναι για ποιο λόγο το φυσικό περιβάλλον της Ηπείρου έχει αποκτήσει τόσο κεντρικό ρόλο στις δημόσιες αφηγήσεις περί ενεργειακής μετάβασης. Θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι πολιτισμικές εγγραφές και αναπαραστάσεις που καθιστούν το συγκεκριμένο τόπο ένα σύμβολο αντίστασης στην επερχόμενη ενεργειακή ανάπτυξη. Και μας ενδιαφέρει επίσης να δούμε για ποιο πώς η κοινωνία των πολιτών ανταποκρίνεται σε αυτές τις πρωτοβουλίες και για ποιο λόγο πολλές αντιδράσεις χαρακτηρίζονται από καχυποψία.
Λοιπόν, ο σκοπός λοιπόν της σημερινής παρουσίασης είναι να γίνει μια αρχική αποτίμηση και ανάλυση των βασικών ιδεολογικών αξώνων, τη σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτών, όπως αυτή έχει εκφραστεί μέσα στο δημόσιο λόγο και τη δράση τοπικών ακτιβιστικών πρωτοβουλειών. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες πολιτών, αυτές που έχουμε εμείς ξεχωρίσει είναι το ΣΟΣ Ήπειρους, δίκτυο πολιτών ενάντια στην εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, συγγνώμη, και τη δράση της χορευτικής ομάδας ακτιβιστών Βρυσούλες. Θα εξετάσουμε λοιπόν υπό ποιο πρίσμα κοινότητες και ακτιβιστικές ομάδες που ζουν σε τόπους εξόρυξης κατασκευάζουν και νοηματοδοτούν ή ανανοηματοδοτούν το φυσικό περιβάλλον και σε τι βαθμό ασκούν επιρροή σε αυτό που θεωρούν οι ίδιοι περιβάλλον και φύση. Θα συνεχίσει τώρα η συνάδελφος Μαρία, δίνοντας κάποιες πληροφορίες για το ιστορικό υπόβαθρο της υπόθεσης εξόρυξης υδρογων ανθράκων στην Ήπειρο και κάνοντας και κάποιες διεθνείς συγκρίσεις. Μ' ακούτε νομίζω. Η υδραυλική ρογμάτωση, η fracking, όπως είναι στα αγγλικά, προαναγγέλθηκε στην Αμερική ως η λύση που θα πραγματοποιούσε τη μετάβαση από την καύση άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας και θα συντελούσε στη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και ρήπων, με αποτέλεσμα την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τα επίπεδα που πολλές χώρες έχουν θέσει για να περιορίσουν την κλιματική αλλαγή. Η Μεγάλη Βρετανία ακολούθησε αυτό το μοντέλο, καθώς και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, το fracking πάρα πολύ συχνά συνοδεύεται από σκεπτικισμό και ανησυχία στις κοινωνίες πολιτών που έχουν οδηγήσει σε έντονες διαμαρτυρίες και εκτενή ακτιβιστική δράση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι διαμαρτυρίες στο New Preston Road στο Lancashire. Κορυφώθηκαν το 2017 και αποτέλεσαν το σημείο μηδέν για τη διαμάχη, όσον αφορά το σχιστολιθικό αέριο στη Βρετανία, καθώς κατάφεραν να αποτρέψουν την περαιτέρω εξόρυξη. Η σεισμική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε στην περιοχή του Lancashire ενδυνάμωσε τις φωνές των ακτιβιστών ενάντια στην εξόρυξη και οι μελέτες στη βιβλιογραφία που είναι σχετικές με την ανάλυση μας κινούνται σε δύο κύριους θεματικούς άξονες και μας επιτρέπουν να βγάλουμε κάποια αρχικά συμπεράσματα για το πώς έχουν κινηθεί οι κοινότητες στην Ήπειρο σχετικά με το fracking. Από τη μία, βλέπουμε πως οι εξορυκτικές οικονομίες διαπραγματεύονται έννοιες του χρόνου και του μέλλοντος και από την άλλη, πώς η βιωματική εμπειρία της συλλογικής συγκρότησης ταυτότητας διέπεται από αναγνώσεις του τοπίου ως κεκτημένο δικαίωμα, ως μέσο επιβίωσης, αλλά και τρόπου ζωής που ανακαλεί ιστορικότητες τοπικής υπερηφάνειας, άρρηκτα συνδεδεμένης με τους ορεινούς όγκους και τα νερά της Ηπείρου. Η συναισθηματική εμπλοκή διαφαίνεται στο λόγο που χρησιμοποιούν οι ομάδες που αντιτίθονται στις εξορύξεις και άλλες ενεργειακές πρακτικές, που ξεπερνούν τόσο τα γεωγραφικά όσο και τα πολιτισμικά όρια του συγκείμενου στο οποίο κινούνται. Τα site όπως Save Ήπειρους, SOS Ήπειρους, Save the Greek Seas και οι Βρυσούλες τονίζουν τη σημασία της διάσωσης, ενώ τα αντίστοιχα βρετανικά δίνουν περισσότερη έμφαση στην ελευθερία και το αίσθημα του επίγοντος, όπως το Frack Free Lancashire, Frack Off, Extreme Action Network. Σε ένα άρθρο του 2018, η Άννα Σολούχα χρησιμοποιεί το fracking ως αντικείμενο ανάλυσης, φέρνοντας στο προσκήνιο την κλασική ενοιολόγηση του Lefebvre για το πώς το καθημερινό, the everyday, αποτελεί ένα πεδίο όχι ξεκομμένο από την υψηλή πολιτική και υποστηρίζει ότι το καθημερινό συντελεί έναν τόπο αποξένωσης στην καθημερινή εμπειρία των ακτιβιστών που νιώθουν ότι οι αποφάσεις για το μέλλον τους παίρνονται εν αγνία τους, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και ένα πεδίο αντίστασης. Το Save Ήπειρους υιοθετεί μια ρητορική διαφοροποίηση από τη mainstream πολιτική και κομματοποίηση, αλλά συντάσσεται με αυτό που ονομάζεται The Personal is Political. Για παράδειγμα, στο site τους βρίσκεις ρητορικές όπως αρχές μας είναι η πλήρη αυτοτέλεια από κάθε πολιτικό και κομματικό φορέα, η ενσυνείδητη επιλογή μη βίων μορφών δράσης και έκφρασης των πεπιθήσεών μας, ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η προώθηση των στόχων μας μέσα από συνενετικές και δημοκρατικές διαδικασίες. Το ΣΟΣ Ήπειρους φιλοξενεί ένα διαβούλευμα της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγίας ΣΟΣ Χαλκιδική, με τίτλο «Η ενεργειακή φρενίτιδα δεν είναι η απάντηση για το κλίμα, είναι μέρος του προβλήματος».
σχολιάζοντας τη διάσκεψη για το κλίμα COP26, επισημένοντας τις ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ πιο πλούσιων χωρών και φτωχότερων στη διαχείριση τόσο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όσο και των ορυκτών καυσίμων. Το άρθρο χαιρετίζει κοινωνικά κινήματα που αντιστέκονται στην κλιματική και οικολογική κρίση, κλείνοντας το άρθρο με τη φράση «Να σταματήσουμε την ενεργειακή φρενίτιδα και τη λαιλασία της φύσης». Εδώ έχουμε ένα άλλο quote που έχει πει η Λίλα Τσάντη, θα το αφήσω εδώ, όσο κλείνω το δικό μου κομμάτι της παρουσίασης. Ένα άλλο άρθρο του Save the Greek Seas αναφέρει ότι ακόμα μια θαλάσσια περιοχή απελευθερώνεται, οπότε μιλάμε πάλι με όρους απελευθέρωσης. Σε ένα άρθρο του Energy Press, ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια αποκινούμε την ενέργεια να αποχωρούν από το οικόπεδο του Δυτικού Πατραϊκού. Και οι λέξεις φρενίτιδα, λαιλασία, απελευθέρωση καταδεικνύουν την αγωνία των ακτιβιστών για το μέλλον που μπορεί να επιφέρουν αυτές οι άτακτες υλικότητες, όπως τις ονομάζει η Σολούχα. Τώρα ξανά πάμε στην Κατερίνα για να μας μιλήσει για τις βρυσούλες. Κατερίνα, δεν σε ακούμε. Μήπως έχεις κλειστό... Ωραία. Συγγνώμη, ξεκίνησα να μιλάω, αλλά ήμουν στο mute. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν τώρα με την ανάλυση της δράσης της ακτιβιστικής ομάδας Βρυσούλες. Οι Βρυσούλες είναι μια χορευτική ομάδα, χρησιμοποιεί τους παραδοσιακούς χορούς προκειμένου να κάνει δημόσιες παρεμβάσεις, με σκοπό την αφύπνιση του κοινού πάνω σε ζητήματα σχετικά με εξορυκτικές επενδύσεις και την καταστρατήγηση του φυσικού περιβάλλοντος, του υπεδάφους, των υδάτινων πόρων, ιδίως όταν γίνεται στο βωμό του κέρδους και της ακατάπαυσης της ανάπτυξης. Η αρχική δράση της ομάδας, η οποία άρχισε να αναπτύσσεται το 2018, αφορούσε την αντίσταση στην εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ήπειρο. Πρόσφατα όμως άρχισαν να αναπτύσσουν μια πιο έντονα κριτική στάση απέναντι στις ΑΠΕ και ιδίως απέναντι στο ενδεχόμενο εγκατάστασης αναμογεννητριών στις βουνοκορφές της Ήπειρου. Οι αναφορές στο λαϊκό πολιτισμό της Ήπειρου αποτελούν βασικά στοιχεία της δράσης τους και οι παρεμβάσεις τους είναι ειρηνικές και κινούνται σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το περιβαλλοντικό, το πολιτικό και το ιστορικό. Θα ήθελα τώρα να δούμε λίγο το λόγο της ομάδας, προκειμένου να δούμε πώς αυτοί οι τρεις διαφορετικοί άξονες, το περιβαλλοντικό, το πολιτικό και το ιστορικό, τέμνονται στο λόγο. Όπως βλέπετε, είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες και σε ασπρόμαυρο φώτο και κάνει πολλαπλές αναφορές τόσο στο φυσικό τοπίο της Ηπείρου, καθώς τα κεφάλια των γυναικών παραπέμπουν σε οροσειρά. Γίνονται όμως αναφορές ιστορικές επίσης. Ο τρόπος που είναι πιασμένες οι γυναίκες παραπέμπει στο μνημειακό σύμπλεγμα των γυναικών του Ζαλόγκου, που βρίσκεται στην ομώνυμη τοποθεσία στην περιφερειακή ενότητα Πρεβέζης, η Σουλιώτισης δηλαδή. Άμεσα η ομάδα συνδέει τη δράση της τόσο με το φυσικό περιβάλλον και τη γεωμορφία των ορεινών όγκων της Ηπείρου, αλλά και με μια ιστορική στιγμή του επαναστατικού παρελθόντος της περιοχής. Η ταύτιση με τις Σουλιώτισες και η ενσωμάτωση της ιστορικής αναφοράς στη δράση τους επεκτείνεται και σε άλλα δημοσιευμένα κείμενα που έχουν. Πάμε τώρα να δούμε ένα ακόμα χαρακτικό που βρήκαμε στη σελίδα τους στο Facebook. Γίνεται μήπως να... Έχουμε λίγο χρόνο, Κατερίνα, είμαστε προς το τέλος. Γίνεται μήπως να προχωρήσει το PowerPoint για να δούμε το επόμενο χαρακτικό. Το επόμενο. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το χαρακτικό για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω. Εδώ βλέπουμε το πώς διαμορφώνουν οι Βρυσούλες στη ρητορική αντίσταση απέναντι στην επέλαση των πράσινων επενδυτικών σχεδίων. Και αυτό γίνεται μέσα από αυτή η αντίσταση, εικονοποιείται μέσα από αναφορές στην Ελληνική Επανάσταση και το χορό του Ζαλόγκου και συμπυκνώνει τους βασικούς ιδεολογικούς άξονες της ομάδας. Βλέπουμε στα πλάγια ότι έχουμε το γνωστό τραγούδι, το «Έχετε για βρυσούλες, λόγκι βουνά ραχούλες» και ο αποχαιρετισμός στη ζωή των σουλιωτισών γίνεται μέσα από τον αποχαιρετισμό της φύσης, με ίσως μεταφορικό τρόπο, αλλά μέσα από ένα οικολογικό πρίσμα. Η επέκταση και ανάπτυξη των εξορυκτικών και ενεργειακών επενδύσεων στην Ήπειρο θα σημάνει τον κυριολεκτικό αποχαιρετισμό στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που αναγκαστικά θα οδηγηθούν σε μη αναστρέψιμη
καταστροφή και υποβάθμιση. Έχουμε χρόνο να σχολιάσω και το επόμενο χαρακτικό ή θα ήθελαν οι οργανωτές να κλείσω τώρα? Okay, θα είμαι λοιπόν πολύ γρήγορη. Ας δούμε και το επόμενο χαρακτικό. Πάλι από τη σελίδα του στο Facebook. Η σύγκριση λοιπόν εδώ αποδίδει με λακωνικό τρόπο την κριτική της ομάδας απέναντι στις εξορρυκτικές οικονομίες και πρακτικές. Μέσα από την εικόνα των δύο αντιθετικών φιγούρων προτάσσουν το δικό τους αντιαφήγημα για τη σημασία του επαναστατικού και ιστορικού παρελθόντος, θέτοντας σε πρωταρχική θέση την πολιτική της οικολογίας και της οικοπροστασίας. Η χρήση της παραδοσιακής φορεσιάς αποτελεί για τις Βρυσούλες ένα εγγενές στοιχείο της πολιτικής τους ταυτότητας, όπως διακηρύσουν μέσα από τα χαρακτηριστικά της σελίδας τους, και τα οποία λειτουργούν και ως μανιφέστο. Και κάποια συμπεράσματα, κάποια concluding remarks, όπως και τα υπόλοιπα κινήματα ακτιβιστικής δράσης, οι Βρυσούλες προτάσουν την ηθική υποχρέωση του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον στο οποίο ζει, τονίζοντας τη σχέση κηδεμονίας, και όρος που αναφέρεται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία είναι το stewardship, και την δυνατότητα του conviviality, δηλαδή της συμβίωσης. Η τοποθέτηση των ακτιβιστών ως κηδεμόνες του φυσικού περιβάλλοντος στην Ήπειρο των Βουνών και των Υδάτινων Πόρων αποτελεί μια δράση αντίστασης και κριτικής, και οι ακτιβιστικές ομάδες αντιδρούν στο fracking και σε άλλα μεγάλα έργα ενεργειακής μετάβασης, επαναπροσδιορίζοντας την τοπική και οικολογική τους ταυτότητα. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν ξεπεράσαμε λίγο το χρόνο. Ευχαριστούμε και συγγνώμη. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Πάμε τώρα στη τελευταία παρουσίαση, η οποία είναι και αυτή online. Είναι μαζί μας η Αθηνά Μουτζούρη. Είναι εκεί κάπου, δεν ξέρω πού είναι ακριβώς. Καλησπέρα. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, η Αθηνά Μουτζούρη, ο Απόστολος Παπαποστόλου και ο Σπυρίδο Νομικός θα μας κάνουν την παρουσίαση με τίτλο Environment and Intelligent Communication Systems. Μάλιστα, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Σέρω δύο. Ωραία, μισό λεπτό. Βλέπετε την παρουσίασή μου κανονικά, την πρώτη σελίδα? Με ακούτε? Θεωρώ πως με ακούτε. Ναι. Βλέπω την κυρία Κατρίνα Λιόντου να γνεύσει συγκεκριματικά. Λοιπόν, καλησπέρα. Ονομάζομαι Μουτζούρη Αθηνά. Είμαι υποψήφια διδάκτρος στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής. Και σήμερα θα σας παρουσιάσω μαζί και με τους άλλους δύο καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής την σχετική ερευνητική πρόταση, που είναι ένα υποσύνολο του διδακτορικού μου που αφορά τα ΕΦΗ επικοινωνιακά συστήματα μέσα στο περιβάλλον. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τα ενδεικτικά περιεχόμενα της παρουσίασης είναι κάποια εισαγωγικά στοιχεία που θα τεθούν. Μετά θα αναπτυχθούν τα ΕΦΗ επικοινωνιακά συστήματα, κάποιες εφαρμογές, ενδεικτικές εφαρμογές, κάποια περιβαλλοντικά ζητήματα και εν τέλει τα συμπεράσματά μας. Η επικοινωνία είναι το εργαλείο κάθε υπηρεσίας ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης των τοπικών αρχών, καθώς για να συμμετέχουν οι κάτοικοι πρέπει να γνωρίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της τοπικής κοινωνίας. Οι πληροφορίες όπου αντλούνται από τα συστήματα συμβάνουν στη διαδικασία διαμόρφωσης προτάσεων και εργαλείων, χωρίς αυτό να είναι ικανό με τα υφιστάμενα επικοινωνιακά συστήματα της τοπικής διακυβέρνησης να τροφοδοτήσει με πληροφορίες την τοπική διαχειριστική αρχή. Η αυξανόμενη ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες έχει δημιουργήσει παθογένειες σε τοπικό επίπεδο, σε ζητήματα κυρίως περιβάλλοντος και ανακύκλωσης. Με τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη των επικοινωνιακών συστημάτων, π.χ. το 5G που θα το αναπτύξουμε παρακάτω, διαμορφώνονται νέοι μηχανισμοί και νέα εργαλεία ανατροφοδότησης πληροφοριών και στοιχείων περιβαλλοντικής πολιτικής.
οι πολίτες της τοπικής κοινωνίας είναι κάτω και smartphone. Γεγονός που συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση, διαχείριση και διάχυση των πληροφοριών. Διαμέσου της ανατροφοδότησης, η τοπική κοινωνία καθίσταται ικανή στη συλλογή στοιχείων όπου στο παρελθόν ήταν ανέφικτο, ενώ παράλληλα προσεγγίζονται περιβαλλοντικές στρατηγικές μέσω νέας καινοτόμας επικοινωνιακής δομής. Απόρρια της νέας επικοινωνιακής δομής είναι η διαμόρφωση νέων αναγκών περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο παραδοσιακός τρόπος συχνηλασιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, όπου μπορεί να διαμορφωθεί με τις σύγχρονες τεχνολογίες μέσω νέων εργαλείων, π.χ. το smartphone. Στην πρότασή μας προσεγγίζουμε τον τομέα της ανακύκλωσης μέσω των ευθείων συστημάτων επικοινωνίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, όπου οι δυνατότητες έχουν πολλαπλασιαστεί, τόσο και μέσω των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί, όσο και μέσω των κλάστερ όπου θα δούμε συνεχεία. Στόχος μας είναι η προσέγγιση και η περιγραφή της χρήσης των ευθείων συστημάτων στη συμμετοχική περιβαλλοντική διαδικασία, όπου υπολογίζουμε να βελτιώσει τους τρόπους διαχείρισης. Όπως αναφέραμε και πριν, αποτέλεσμα της νέας επικοινωνιακής δομής είναι και η διαμόρφωση νέων αναγκών περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η ατζέντα του ΟΗΕ είναι η βασική χαρτογράφηση των νέων αυτών αναγκών. Το νομοθετικό πλαίσιο όπου αναπτύσσεται ραγδαία έρχεται να πλαισιώσει τη νέα περιβαλλοντική στρατηγική. Οι νόμοι όπου αναπτύσσονται και ανακοινώνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα έρχονται να θωρακίσουν ακόμα περισσότερο το σχέδιο της περιβαλλοντικής δράσης που έχει ανακοινωθεί από τον ΟΗΕ και των νέων μοντέλων διαχείρισης που αναπτύσσονται. Την Παρασκευή που μας την 1η Οκτωβρίου του 2021 δημοσιεύθηκε η εκτελεστική απόσπαση του 1752 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας του 904 του 2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή δεδομένων σχετικά με την χωριστή συλλογή αποβλήτων πλαστικών φιαλών ποτών μίας χρήσης. Η οδηγία 904 θέτει στόχους για τη χωριστή συλλογή προς ανακύκλωση των αποβλήτων πλαστικών φιαλών ποτών μιας χρήσης. Επίσης, να αναφέρουμε ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν, είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό, γιατί τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν στο μέτρο του δυνατού ηλεκτρονικά μητρώα για τη συλλογή και υποβολή δεδομένων. Άρα χρειάζεται από πίσω και ολόκληρη υποδομή επικοινωνιακών συστημάτων και δομών, ώστε να υποστηρίξουν το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αναπτύσσεται. Τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταφέρονται σε όποιους δεν συμμορφώνονται. Τον Ιούλιο του 2022 ξεκινάει η ανακύλυση προστίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλονται κάθε χρόνο στη χώρα μας. Και όχι μόνο στη δικιά μας χώρα, αλλά και σε όλες τις χώρες οι οποίες δεν συμμορφώνονται στους σχετικές νομικές ρήτρες. Όπως επίσης αναπτύσσεται ένα σύστημα επιστροφής χρημάτων για τις φιάλες αλουμινίων, που θεσπίζεται από τον Ιανουάριο του 2023. Σύστημα επιστροφής χρημάτων στον πολίτη για τις φιάλες αλουμινίου. Κάτι αντίστοιχο έχει ξεκινήσει σε πολύ πρωτόλιο επίπεδο να ισχύει και στο ελληνικό έδαφος, αλλά αυτό θα πάρει μεγαλύτερη καθολικότητα. Το μέτρο αυτό ήδη εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ισπανία, Νορβηγία, Σουηδία. Επίσης, θα προάγεται και η επαναχρησιμοποίηση. Ειδικότερα έως το τέλος του 30, το 30% των ποτών, θα προέρχεται από συσκευασίες που έχουν επαναχρησιμοποιηθεί. Ας ξεκινήσουμε λίγο, ας δούμε λίγο πιο βαθιά. Τα ΕΦΗ επικοινωνιακά συστήματα. Η πληροφορική είναι η ενοποίηση των τεχνολογιών επεξεργασίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Η επεξεργασία πληροφοριών και η επεξεργασία δεδομένων βελτιώθηκαν με την έβριση των υπολογιστών και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν οι πιο προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική γνώση, machine learning. Η τεχνολογία επικοινωνίας και η τεχνολογία επεξεργασίας πληροφοριών βρίσκονται επίσης σε υπολογιστές με αποθηκευμένη μνήμη. Με τον όρο ΕΦΗ επικοινωνιακά συστήματα αναφερόμαστε τόσο στο 5G, όπου είναι, θα είναι στην καθημερινότητά μας
μετράμε αντίστροφα, όπως επίσης το FES Minos και το Internet of Things, που βοηθάει στη σύζευξη όλων αυτών των νέων επικοινωνιακών συστημάτων. Ας πάμε να ξεκινήσουμε. Τι είναι το Swarm Intelligence? Είναι μία μορφή τεχνητής νοημοσύνης, όπου ονομάζεται FES Minos, και είναι εμπνευσμένη από το Βασίλειο των Εντόμων. Μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βρουν νέες πηγές ανάπτυξης και να διαχειριστούν τις διαταραχές. Το FES Minos συνδυάζει παγκόσμια και τοπική διορατικότητα για να βελτιώσει τον τρόπο λήψης αποφάσεων από τις επιχειρήσεις. Επίσης, χρησιμοποιείται τώρα για προβλέψεις τόσο στο κομμάτι των πολιτικών γεγονότων, όσο και στο κομμάτι των κινήσεων της αγοράς, του λιανεμπορίου, και έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια στις πωλήσεις. Και ποια είναι η σχέση τους τώρα με τα επικοινωνιακά συστήματα? Ενώ η ιδέα της νοημοσύνης μηνών δεν είναι καινούργια, η έλευση της τεχνολογίας αιχμής έχει ανανεώσει την όθησή της. Και τι εννοούμε με αυτό? Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει μεγαλύτερη επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων σε τοπικές συσκευές, αντί για μεγάλα κέντρα δεδομένων ή το cloud. Η πρόοδος της τεχνολογίας διαδικτύου, η πρόοδος του Internet of Things ουσιαστικά, και η μηχανική εκμάθηση και το 5G καθιστούν επίσης τα συστήματα σμήνους γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά. Τους δίνουν δηλαδή, μπορεί το FES Minos είναι από το... εφευρέθηκε ο συγκεκριμένος όρος από το 89. Το 89 όμως δεν υπήρχε το σωστό επικοινωνιακό σύστημα για να μπορέσει να υποστηρίξει ένα τέτοιο μοντέλο επικοινωνίας. Και γιατί είναι ένα δυνατό εργαλείο χρήσης και διαχείρισης, ειδικότερα και στο κομμάτι του recycle. Σε έναν κόσμο με αυξανόμενη ροή, κλίμακα και πολυπλοκότητα, η συλλογή πληροφοριών θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε δύο βασικούς τρόπους. Έβρεση νέων πηγών ανάπτυξης και πρόβλεψη και διαχείριση της διαταραχής. Των όποιων δηλαδή αλλαγών, οι τεχνολογικών αλλαγών μπορούν να προκύψουν. Το Swarm Intelligence συνδυάζει δηλαδή την παγκόσμια και τοπική διορατικότητα, χρησιμοποιώντας το σμήνος πληροφοριών αντίστοιχα. Το 5G είναι το τελευταίο παγκόσμιο σύρμα, το πρότυπο, αλλιώς γνωστό ως πέμπτης γενιάς κινητής τηλεφωνίας, και η σύγκρισή του με τεχνολογία 4G, για να έχουμε λίγο ένα μέτρο σύγκρισης σε σχέση με αυτό που ήδη γνωρίζουμε, το 5G αυξάνει την πυκνότητα ροής 100 φορές και την πυκνότητα σύνδεσης τη δεκαπλασιάζει. Αυτό επιτρέπει ένα νέο είδος ψηφιακής υποδομής που μπορεί να συνδυάσει σχεδόν τα πάντα σε όλους μέσω πολύ υψηλών ταχυτήτων μετάδοσης δεδομένων με ελάχιστη καθυστέρηση, για να παρέχει μια ομοιόμορφη εμπειρία σε όλους μας. Με αποκορύφωμα, ας μου επιτραπεί ο συγκεκριμένος όρος, με αποκορύφωμα την υψηλότερη απόδοση και βελτιωμένη απόδοση για την ενδυνάμωση των νέων εμπειριών του χρήστη. Χάρη στο 5G έχει ξεκινήσει και υπάρχει ένα νέο τεχνολογικό κύμα, το Metaverse, που συνδυάζει και το κομμάτι των αισθήσεων και είναι το νέο τεχνολογικό κύμα που έρχεται να αρχίσει να σαρώνει τις ήδη υπάρχουσες καινοτομίες που έχουν εφαρμοστεί και εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα. Είναι μια νέα τάση, ας το πούμε. Ο ρόλος που θα παίξει το 5G είναι η βελτίωση της διαχείρισης πόρων, καθώς και στην επίτευξη της αειφορίας γενικότερα, κόστος διαχείρισης, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Όχι μόνο το ίδιο το 5G, αλλά οι νέες τεχνολογίες που έχουν δημιουργηθεί για την καταπολέμηση των ενεργειακών προκλήσεων που θα χρησιμοποιηθούν παράλληλα με το 5G. Το 2030 και μετά, οι τυπικές τεχνολογίες 6G που έχουν ξεκινήσει ήδη, το 5G ερευνητικά έχει χαρτογραφηθεί 100%, αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται ανά τον κόσμο, έχει εφαρμοστεί ήδη με πολύ μεγάλη επιτυχία στην Κίνα, έχει εφαρμοστεί σε όλη την Αμερική και πλέον έχει ξεκινήσει σταδιακά και εφαρμόζεται και στην Ευρώπη. Αλλά ακόμα πρέπει να λυθούν κάποια τεχνικά ζητήματα. Έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες πάνω στο 6G και το 8G.
Και αυτό για το space, για το κομμάτι του το space, που θα αρχίσουν να καλλιεργούν ένα πανταχού παρόν, εξελιγμένο και σε on time και σε πραγματικό, real time, sorry, με συγχωρείτε, πραγματικό χρόνο και ένα πλήρως ενσωματωμένο ψηφιακό κόσμο. Το Internet of Things, όχι, με συγχωρείτε. Στο τελευταίο course που πραγματοποιήθηκε από το Harvard, το οποίο το παρακολούθησα, αποτυπώθηκαν νέοι τρόποι διαμόρφωσης και πλαστικότητας κυρίως του Internet of Things. Και τι εννοούμε με αυτό? Από παθητικό έχει ξεκινήσει και γίνεται πιο ενεργό. Ενεργές μηχανές οι οποίες μεταδίδουν και προς τις δύο κατευθύνσεις, και το object δίνει στοιχεία προς το cloud ή προς άλλο δέκτη, αλλά και δέχεται. Οπότε υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όγκος πληροφοριών, ο οποίος αναμεταδίδεται και διαχέεται μέσα στο οικοσύστημα. Με συγχωρείτε, βλέπετε, γιατί... με συγχωρείτε λίγο, γιατί μου κόλλησε ο υπολογιστής. Δεν βλέπω καν, δηλαδή, σε ποιο slide τι είμαι. Ένα λεπτάκι, παρακαλώ. Okay. Απλώς, Αθηνά, αν γίνεται ένα ολοκληρώνεις, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Εντάξει, okay. Με συγχωρείτε. Όχι. Περιβαλλοντικά ζητήματα. Λοιπόν, περιβαλλοντικά ζητήματα. Ξεπεράσαμε δύο slide. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει την παρουσίαση, θα μπορώ να την αποστείλω. Υπάρχει μέσα και όλα τα links, δηλαδή ό,τι λέω έχει από πίσω βιβλιογραφία. Περιβαλλοντικά ζητήματα. Περισσότεροι τα οποία δημιουργούνται μέσω των νέων επικοινωνιακών συστημάτων. Περισσότερη κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές ρήπων. Επιπτώσεις στον κύκλο ζωής, ηλεκτρονικά απόβλητα, από τη στιγμή που κάποιες μηχανές απαξιώνονται και προχωράμε σε κάποιες καινούργιες, αντιλαμβάνεστε ότι όλος αυτός ο όγκος των απαξιωμένων ηλεκτρονικών συσκευών θα πρέπει να υπάρχει, να επαναχρησιμοποιηθεί με κάποιον τρόπο και να ενταχθεί εκ νέου στην παραγωγική διαδικασία από τα υλικά. Ηλεκτρονικά απόβλητα. Είπαμε και ακτινοβολία. Έχουν γίνει κάποιες έρευνες στο κομμάτι του 5G και έχουν δείξει ότι στο κομμάτι της μέλισσας και κάποιων τροκτικών, ότι τους δημιουργεί μια σύγχυση. Δεν μπορούν και στα πτηνά. Στα πτηνά έγινε πρόσφατα στην Ισπανία. Δεν μπορούσαν να βρουν, αντιληφθούν το πότε έπρεπε να φύγουν από ένα θερμό μέρος και από ένα κρύο μέρος και να πάνε σε ένα άλλο. Χάραν τον προσανατολισμό τους, με λίγα λόγια. Πώς μπορεί το 5G να βοηθήσει το περιβάλλον? Αύξηση στην ενεργειακή απόδοση, μείωση της εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, να επιτρέπει περισσότερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μείωση της ρήπανσης του αέρα και του νερού, ελαχιστοποίηση της πατάλης του νερού των τροφίμων, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών και τα πλεονεκτήματα. Ορατότητα, αυξημένη διαφάνεια, διαχείριση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μείωση νεκρών παραγωγικών χρόνων και καθολική διαφάνεια με στόχο την σωστή λήψη απόφασης. Και κάτι που ήθελα να το δείξω τώρα, δεν ξέρω αν λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπουμε πόσοι χρήστες είναι μέσα στο Instagram, είναι μέσα στο YouTube, είναι στο Facebook, στο Google, και το πιο σημαντικό είναι αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ στο τέλος. Βλέπουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, smartphones και tablet. Βλέπουμε την αντιστοιχία μεταξύ smartphones και υπολογιστών.
Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το κάθε άνθρωπος έχει και ένα smartphone. Οπότε κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι και ο ίδιος ένα, ας μου επιτραπεί ο όρος, ένα ζωντανό αντικείμενο που θα εκπέμπει και θα δέχεται data για οποιαδήποτε ενέργεια ανακύκλωσης, βιωσιμότητας και διάχυσης πληροφοριών, ειδικότερα στο κομμάτι της ανακύκλωσης, που είναι ένα πολύ σημαντικό μοντέλο, το οποίο θα πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας σε οποιαδήποτε ενέργεια και αν κάνουμε. Εδώ πέρα είναι η βιβλιογραφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Για κάθε τι το οποίο έχω πει, υπάρχει από πίσω 3 με 4 ερευνητικά paper τα οποία έχουν καταγραφεί. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε είναι και θέλει κάποια επιπλέον πληροφορία, είμαι στη διάθεσή σας. Συγγνώμη, καπηλεύτηκα το χρόνο. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αν μπορείς να σταματήσεις το share. Λοιπόν, να έρθουν οι ομιλητές, αν είναι εύκολο στο... Έχουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Υπάρχει κάποιος στο κοινό που κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι ή να σχολιάσει κάτι? Πριν σχολιάσω εγώ δηλαδή, οπότε. Ωραία. Ευχαριστούμε λίγο και τις τρεις. Νομίζω ότι εγώ θα ξεκινήσω λίγο από την παρουσίαση του Νίκου στην αρχή. Νομίζω το... Και αυτό κάπως θέλω να το δέσω και με τις υπόλοιπες παρουσιάσεις. Η έννοια της συμμετοχής ως αντικείμενο της εκπαίδευσης. Το οποίο πράγματι είναι κάτι το οποίο, όπως το παρουσίαζε και εμένα, μου κάνει ένα κλικ το οποίο... Δηλαδή μπορεί η δικιά του γενιά να μην εκπαιδεύτηκε με αυτόν τον τρόπο, αλλά ούτε και η δικιά μας απαραίτητα εκπαιδεύτηκε με την έννοια της συμμετοχής σαν μια διαδικασία που είναι ξεχωριστή και είναι ξεχωριστή από το συμμετοχικό σχεδιασμό σίγουρα. Περιλαμβάνει μια άλλη, είναι εκπαίδευση πάνω σε μια κουλτούρα. Και το λέω αυτό σε συνδυασμό και με το άλλο που μας έδειξε, που ήταν η γνωστή κλίμακα για όποιους ασχολούνται με αυτό το... τα ζητήματα της ΣΑΝΣ, τα επίπεδα της συμμετοχής. Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαστε τόσο κάτω όσο ας πούμε ότι πλησιάζουμε, ελπίζω ότι σε κάποια θέματα είμαστε πιο πάνω. Απλώς το λέω αυτό και σε σχέση και με τις άλλες δύο παρουσιάσεις, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μάθει κάπως ότι η συμμετοχή είναι στην ουσία μόνο σύγκρουση με κάτι το οποίο είναι να γίνει ή είναι να μην γίνει ή τέλος πάντων. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν διαδικασίες που ο κόσμος μπορεί να εύκολα να παρέμβει και να αλλάξει, ας πούμε, την ενεργειακή πολιτική στη χώρα, η οποία καθορίζεται από ένα Υπουργείο πολύ κεντρικά, αυτό οδηγεί πάντα στον κόσμο, επειδή δεν υπάρχουν διαδικασίες, να επιλέγει ένα μονόδρομο επί της ουσίας. Δεν κρίνω αν είναι θετικό ή αρνητικό, δεν θα μπορούσε να είναι και θετική αντίδραση ή αρνητική, τέλος πάντων είναι τα κινήματα, κάποιοι αναφέρονται και τον όρο NIMBY, που είναι γνωστό στην βιβλιογραφία, που είναι πάρα πολύ σύνηθες κάποιος να μην θέλει μια επιβαρημένη χρήση στον τόπο που ζει, οπότε να επιδιώκει να αναντιωθεί σε αυτήν. Αυτό ήθελα να σχολιάσω, δηλαδή δεν είναι κάποια ερώτηση, είναι σαν μια παρατήρηση. Και ήθελα να ρωτήσω λίγο πιο πολύ στο κομμάτι της Σπύρου, που συνδέεται και με το κομμάτι με τα άγραφα, πώς σκεφτήκατε αυτή την με το Λάγκαστερ το δίπολο, μου φάνηκε ενδιαφέρον κάπως, ότι γιατί επειδή είναι πολύ διαφορετικές κοινωνίες, άλλες χώρες, Ήπειρος γενικώς και γενικότερα έχει μια άλλη κουλτούρα πολύ διαφορετική, σίγουρα το ξέρεις, φαντάζομαι και εσύ από... Η διδακτορική μου διατριβή... Διεξάγω αυτογραφική έρευνα στο Λάνκασερ, οπότε... αυτή η ιδέα ήρθε από κάποια αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την εθνογραφική έρευνα που
που κάνω για μέρος της διδακτορικής μου διατριβής στο Lancaster. Μελετάω το Lancaster γενικότερα και είδαμε ότι υπάρχουν πολλά κοινά. Γι' αυτό είπαμε και στην παρουσίασή μας ότι γεωγραφικά και πολιτισμικά πλαίσια έτσι είναι, γίνονται surpassed στο γεγονός ότι βλέπουμε κάποια μοτίβα να επαναλαμβάνονται, αυτό το κομμάτι της απελευθέρωσης, του επίγοντος, γιατί τέτοιου είδους ενεργειακές πρακτικές έχουν, κινούνται σε χρονικότητες πολύ αντιφατικές, δηλαδή από τη μία υπάρχει μεγάλη απροσδιοριστία, ειδικά με τους υδρογονάνθρακες και το fracking, είναι μια βίαιη εξόρυξη και δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για αυτήν, και από την άλλη τίθονται σαν τη μόνη λύση, ας το πούμε. Οπότε υπάρχει λίγο αυτή... Και αυτό βλέπουμε ότι αποτυπώνεται και στη μία... και στις μεν κοινότητες και στις δε, κατά κάποιο τρόπο. Ή τουλάχιστον αυτά έχουν δείξει μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, σε μια πρώτη ανάγνωση. Να ρωτήσει κάποιος μεταξύ κάτι αλλιώς... Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και τις δυο σας. Είναι κοντά στο μικρόφωνο, πώς και να... Ξέρω, να ακούγομαι. Επειδή τα θέματα που διαπραγματεύεστε έχουν να κάνουν με ενεργειακή πολιτική, ενεργειακά ζητήματα κλπ. Στην περίπτωση... Την πρώτη ακούσαμε για την καλλιέργεια του ενοχικού υποκειμένου, αν το κατάλαβα σωστά. Και στην δική σας παρουσίαση μου φαίνεται ενδιαφέρον το ότι κατά κάποιο τρόπο αναδύονται κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα σε δύο τόπους που είναι γεωγραφικά απομακρυσμένοι και κοινωνικά επίσης. Αλλά αυτό για μένα δεν είναι τόσο μεγάλη έκπληξη. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσετε και οι δύο είναι το ζήτημα της συμμετοχής ή της απουσίας της. Δηλαδή, πού εντοπίζετε το πρόβλημα. Κατ' εμέ, αν με ρωτήσετε, είναι στο κατά πόσο οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να συναποφασίσουν με οποιοδήποτε τρόπο, να συμβάλλουν σε λήψη αποφάσεων σε ζητήματα ενεργειακής πολιτικής που αφορούν την χωρική τους ενότητα και που έρχεται από πάνω. Και τουλάχιστον για την Ελλάδα, δεν ξέρω για την Αγγλία, αυτό έχει συμβεί σε όλες τις περιπτώσεις, στο 90% των περιπτώσεων στη χώρα, σχεδόν με πλήρη άγνοια των τοπικών κοινοτήτων. Πράγμα που καλλιεργεί την αντίσταση εκ των πραγμάτων. Και θα ήθελα να το σχολιάσετε επίσης αυτό και ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο στο θέμα που συζητάμε και για τις δύο περιπτώσεις, είναι ένα ψευδοδίλημα κατά τη γνώμη μου ανάμεσα στο να θυσιάσουμε, ας πούμε, έδαφος και φύση προς όφελος συνεργειακής μετάβασης και να θυσιάσουμε την βιοποικιλότητα και ό,τι συνεπάγεται με αυτό τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, αυτά τα φυσικά, που αναρωτιέμαι αν ισχύει. Γι' αυτό δεν ξέρω αν σε αυτά έχετε κάποιες αν ισχύει απόψεις. Το ότι πρέπει να τα... Το ότι είναι ένα δίλημα πραγματικό ή όχι. Πλασματικό. Μπορώ μήπως εγώ να κάνω ναι, μια έτσι αρχική απάντηση. Ίσως, θα προσπαθήσω να σας απαντήσω, ίσως δεν τα καταφέρω, αλλά είναι κάποιες σκέψεις σχετικά με αυτό το ζήτημα. Το βασικό πρόβλημα είναι η μη συμμετοχή των κοινωνιών στην Ήπειρο. Εγώ έχω καταγωγή από την Ήπειρο, οπότε έχω, ας πούμε, εκ των έσω μια ματιά. Αυτό που με προβληματίζει σε σχέση με πολλούς από τους Δήμους του Ζαγορίου και τη Ζήτσας και στις άλλες περιοχές που προσπάθησαν να κάνουν fracking είναι ότι αναρωτιέμαι ποιοι είναι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, γιατί αυτές οι περιοχές είναι πολύ αραιοκατοικημένες και μιλάμε πολλές φορές για κατοίκους που βρίσκονται εκεί μόνο και το Σαββατοκύριακο.
Δηλαδή δεν υπάρχει μια μονιμότητα του πληθυσμού. Και αναρωτιέμαι και αυτό κατά πόσο στην ουσία επηρεάζει τη συμμετοχικότητά τους, το πόσο θα μπορούν να έχουν ένα λόγο στις αποφάσεις που παίρνονται και τι συνθήκες διαμορφώνει προκειμένου στο μέλλον να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχικότητα ή τέλος πάντων οι κάτοικοι να μπορέσουν να έχουν λόγο σε αυτές τις αποφάσεις. Κάτι που με προβληματίζει είναι αυτό. Βέβαια, σας απαντάω στις ερωτήσεις σας με άλλες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό είναι παραγωγικό. Ίσως είναι παραγωγικό για να αναρωτηθούμε περισσότερο, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να σας δώσω πολλές απαντήσεις. Ο πρώτος προβληματισμός είναι αυτός. Ποιοι είναι αυτοί οι κάτοικοι της Ηπείρου και των συγκεκριμένων περιοχών. Και ένας δεύτερος προβληματισμός, ιδίως όσον αφορά τη βιοποικιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, είναι ότι η αντίδραση είναι συγκεκριμένα όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι και είτε πρόκειται για υδρογονάνθρακες, είτε πρόκειται για ΑΠΕ. Όταν όμως μιλάμε για τουρισμό και για τουριστική και πολύ εντατικό τουρισμό μάλιστα και τουριστική εκμετάλλευση της περιοχής, εγώ προσωπικά δεν έχω συναντήσει κάποια αντίδραση. Δηλαδή, κάποιες φορές βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται η λέξη οικοτουρισμός, το οποίο είναι και κάτι φημισμών. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να αναπτύξουμε sustainable τουρισμό στην περιοχή όταν έχουμε τόσους πολλούς επισκέπτες. Και μία τρίτη σκέψη είναι ότι και οι δάτινοι πόροι της Ηπείρου εκμεταλλεύονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αν σκεφτείτε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εμφιαλωμένου νερού που καταναλώνουμε στην Ελλάδα έρχεται από την Ήπειρο. Ο Βίκος, το Ζαγόρι. Και η πόλη των Ιωαννίνων έχει και πρόβλημα σε σχέση με την ίδρυυσή της. Με πολύ συχνές διακοπές και πολλά άλλα προβλήματα μπορείτε να φανταστείτε όταν δεν υπάρχει ένα καλό δίκτυο. Ωστόσο, ούτε εκεί υπάρχει αντίδραση, ακριβώς επειδή τα εργοστάσια και που δραστηριοποιούνται στην περιοχή έχουν δώσει δουλειά στους κατοίκους. Οπότε αναρωτιέμαι αν αυτές οι παρεμβάσεις που αφορούν την ενεργειακή μετάβαση, αν δίνανε δουλειά στους κατοίκους, θα υπήρχαν τέτοιες αντιδράσεις. Θα υπήρχε αυτή ας πούμε, η όθηση του επαναπροσδιορισμού και η ανάγκη να αναθεωρήσουμε την τοπική ταυτότητα και να πάμε πίσω σε προεπαναστατικά ιστορικά σημεία, όπως είναι η Σουλιώτισσες και αυτή η αντίσταση του ανθρώπου που μένει στο βουνό. Δεν έχω ερωτήσεις αυτά τα... Οπότε, όπως σας είπα, σας απαντώ με ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό θα δημιουργήσει πιο γόνιμο διάλογο. Αλλά αυτές είναι οι σκέψεις που κάνω πάνω σε αυτό το ζήτημα. Κάνουμε διάλογο, θα ήθελα να πω και άλλα πράγματα. Ναι, με κάλυψε σε αρκετά πράγματα που άκουσα. Μπορείς το μικρόφωνο λίγο. Εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι ότι ασχολήθηκα περισσότερο με το ζήτημα της υποκειμενικότητας και του χώρου, πώς χτίζεται, διαπλάθεται το ένα μαζί με το άλλο. Η αλήθεια είναι, δεν μπήκα τόσο πολύ στο κομμάτι του να απαντήσω στο δίλημα του αν είναι θυσία, αν δεν είναι, ή αν είναι καλό για το περιβάλλον, αν δεν είναι. Μπαίνουμε σε κομμάτια όταν τα συζητάμε αυτά που και εγώ δυσκολεύομαι κάπως να δώσω σαφείς απαντήσεις. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω και έτσι, με βάζει και σε ένα προβληματισμό για το αν θα δινόντουσαν θέσεις εργασίας, αν θα υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις ή όχι. Νομίζω ότι μπαίνει και σε ένα κομμάτι του πώς αστικοποιούνται αυτά τα τοπία. Πώς γίνονται κομμάτι της συνθήκης της πόλης, ας πούμε, το οποίο μπαίνει σε... δημιουργεί αντιδράσεις στους ανθρώπους που θέλουν να διατηρήσουν αυτό το περιβαλλοντικό τοπίο με τους όρους που το ξέρουμε μέχρι τώρα, να μην είναι κομμάτι του αστικού. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε αυτά τα περιφερειακά τοπία σαν κομμάτια της Μητρόπολης. Γιατί πρακτικά τα σχέδια, ειδικά της ενεργειακής αναδιάρθρωσης, το πάνε προς τα εκεί, θεωρώ ότι. Αλλά μεταβάλλουν πάρα πολύ τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε αυτά τα τοπία. Και νομίζω ότι γι' αυτό και δομούνται τέτοιες αντιδράσεις μέσα από και από τις τοπικές κοινότητες. Αλλά εμένα με έκανε εντύπωση, ας πούμε, στα άγραφα, η κατασκήνωση αυτή που έγινε το Καμπάγραφα, ενώ είχε εμπλοκή και των τοπικών κοινοτήτων, ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι από τις Μητροπόλεις που πήγανε και τρέξανε αυτή την κατασκήνωση για μήνες. Που σημαίνει ότι υπάρχει συσχετισμός. Υπάρχει έτσι ένα ευρύτερο δίκτυο και πλαίσιο. Αυτό ήθελα να σχολιάσω εγώ. Δεν ξέρω αν δίνει απαντήσεις.
Αν μπορώ να προσθέσω και κάτι άλλο ως, ας πούμε, σχόλιο πάνω σε αυτό που είπε η συνάδελφος, είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι δημιουργείται ένα τέτοιο δίπολο μεταξύ Μητρόπολης και Περιφέρειας, Μητρόπολης και Βουνού, και βλέπουμε ανθρώπους που ζουν στη Μητρόπολη, είτε πρόκειται για Αθήνα, είτε τέλος πάντων για άλλα αστικά πεδία. Πώς για αυτούς το βουνό λειτουργεί σαν μια ετεροτοπία απελευθέρωσης. Οπότε εγώ θα κάτσω, θα καταπιεστώ στην πόλη, γιατί δεν μου αρέσει η αστική ζωή, αλλά εδώ έχω δουλειά, τι να κάνω. Και θα χρησιμοποιήσω το βουνό ως ένα τόπο, ως μια ετεροτοπία αντίστασης και ανασχηματισμού της ταυτότητάς μου. Γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι πολλές ακτιβιστικές δράσεις δεν είχαν τη βάση τους στην τοπική κοινωνία, αλλά από άλλους εξωτερικούς φορείς. Είτε πρόκειται για grassroots movements, είτε για ακτιβιστές, είτε ακόμα και, ας πούμε, ομάδες πεζοπορίας. Και αυτός που είναι πεζοπόρος ή ορειβάτης δεν ζει στο βουνό. Η σχέση που έχει είναι πάλι η σχέση του επισκέπτη. Τώρα θα σας πάω κάπου αλλού, γιατί το παράδειγμα που γνωρίζω καλύτερα είναι στην Αγγλία, από τη στιγμή που εκεί, τέλος πάντων, κάνω το διδακτορικό. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σίγουρα, με την έννοια ότι υπάρχει συμμετοχή σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Συγκλίνουν, όπως είδαμε το παράδειγμα της Ηπείρου, σε πολλά κομμάτια συγκλίνουν, όπως αυτή με αυτό που είπαμε, τη συναισθηματική εμπλοκή, και με Facebook groups μας σκάβουν το λάκκο, για παράδειγμα. Το αντίστοιχο αγγλικό είναι no nuclear waste, no ta, που θα πει no thanks. Το ta είναι μια ιδιομορφία της γλώσσας της Βόρειας Αγγλίας. Έχουμε αυτό, και από την άλλη έχουμε πολίτες οι οποίοι διαβάζουν πολύ και δημιουργείται το φαινόμενο citizen science, όπου γίνονται οι πολίτες οι ίδιοι επιστήμονες. Και αυτό βέβαια μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις και σηκώνει και αυτό πάρα πολύ συζήτηση. Και το παράδειγμα είναι ότι στην Κάμπρια, που είναι μια περιοχή δίπλα στο Λάνκασερ, θέλουν να ανοίξουν ένα mine, ένα ορυχείο άνθρακα. Το πουθενά, ενώ έχει σταματήσει, έχουν σταματήσει τα ορυχεία εδώ και χρόνια, και πάρα πολλοί συμμετέχοντες στη δικιά μου έρευνα θεωρούν ότι αυτό κάνει masking, θα χρησιμοποιήσουν τις υποδομές για να θάψουν απόβλητα πυρηνικής ενέργειας. Και έχουν κάνει πάρα πολλή έρευνα για αυτό το θέμα. Δηλαδή μιλούν με πολύ συγκεκριμένους όρους, με πάρα πολύ συγκεκριμένους όρους, και εισακούγονται στα councils, δηλαδή εισακούγονται στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και μπαίνουν και μορατόρια. Τώρα, από εκεί και πέρα, φυσικά υπάρχουν πολλά ζητήματα που αναδύονται για το τι θα γίνει. Ποιες θα είναι αυτές οι ενεργειακές μεταβάσεις που θα μπορέσουν να μειώσουν τις εκπομπές και θα μπορέσουν να είναι και βιώσιμες. Τι θα είναι αυτό? Δεν έχω και εγώ καμία απάντηση. Μόνο ερωτήματα δημιουργούνται, δυστυχώς. Ωραία. Θες ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί είμαστε λίγο πιεσμένοι με τον χρόνο. Ναι, ίσως κάτι σημαντικό νομίζω ότι αξίζει ίσως να το σχολιάσουμε. Είναι γεγονός ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορεί να δελεάζονται από οικονομικά συμφέροντα, είτε τουρισμού, είτε θέσεων εργασίας που μπορεί να προκύπτουν από οτιδήποτε, ακόμη και από την εταιρεία του χρυσού στις Κουριές, ας πούμε. Και αυτό βάζει ένα ζήτημα στο κατά πόσο η εντοπιότητα, είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει τελευταία, μπορεί να θεωρείται, ας πούμε, ο πιο ισχυρός, ας πούμε, δεσμός που δίνει δικαίωμα και δυνατότητα σε κάποιον να έχει τον πρώτο και βασικό λόγο, έναντι, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να ζουν στην Αθήνα, αλλά έχουν μία σχέση, όπως είπατε, ετεροτοπίας, εγώ θα έλεγα αγάπης και σεβασμού για το τι είναι τα άγραφα. Μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν παραβιάσεις
οι οποίες έχουν καταδικάσει τη χώρα σε σχέση με τις περιοχές Natura, έτσι, να τα λέμε και αυτά, και ότι πράγματι υπάρχει η έννοια του διπόλου πλέον ανάμεσα στην πόλη και την φύση. Είναι γεγονός ότι το μισό και παραπάνω του πληθυσμού ζει σε αστικά κέντρα, αλλά αυτό δεν εξομοιώνει την φύση με την πόλη. Ωστόσο, το δίπολο αυτό υπάρχει, διότι όλοι θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στην φύση. Οπότε, μάλλον, το ζήτημα είναι πολύπλοκο. Το ζήτημα της συμμετοχής συνεχίζει να υφίσταται, αλλά είναι πολυπαραγωγικό και βάζει, ας πούμε, θα έλεγα, τη δυνατότητα δικαιώματος λόγου τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όσο και σε ειδικούς ή και, θα έλεγα, ακτιβιστικές ομάδες, πολιτικές σφαίρες και, θα έλεγα, και διεθνείς σφαίρες. Ας πούμε, για παράδειγμα, σε σχέση με μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς διεθνούς ακτινοβολίας, δεν μπορεί παρά να έχει λόγο και η UNESCO. Ή αντίστοιχα, ας πούμε, το ζήτημα των περιβαλλόντων που έχουν κατοχυρωθεί από νομικά, ας πούμε, ως Natura ή περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. Τα τοπία που προστατεύονται από το Σύμφωνο της Φλωρεντίας είναι κάτι που δεν το έχουμε συζητήσει ίσως επαρκώς. Ο κύκλος του νερού σε σχέση με το αν τελικά γίνονται ανεμογεννήτριες, ας πούμε, σε περιοχές όπου ταυτόχρονα υπάρχει και παραγωγή νερού από εταιρείες που βγάζουν το νερό Ζαγόρι, Βίκος κλπ. Αυτό μπορεί να μην υπάρχει πλέον. Είναι ασύμβατα όλα αυτά όσα συμβαίνουν. Αυτά φυσικά δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση. Απλά ήθελα να σχολιάσω σε σχέση με το ζήτημα της συμμετοχής, το πολυπαραγωγικό και πολύπλοκο του ζητήματος. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους και όλες. Προφανώς συνεχίζεται η συζήτηση και κλείνουμε για τώρα και συνεχίζουμε το επόμενο session, το οποίο θα ξεκινήσουμε και τέταρτο, αν μας ακούν και όσοι είναι online.